Την άμεση αντίδραση του δυτικού κόσμου προκάλεσε η είδηση της εκτέλεσης του 23χρονου Μοχσέν Σακαρί, που συνελήφθη στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Τεχεράνη. Το Βερολίνο κάλεσε άμεσα τον Ιρανό πρέσβη στη Γερμανία στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ η Αναλένα Μπέρμποκ χαρακτήρισε τη δίκη του διαδηλωτή ως διάτρητη διαδικασία. Η απανθρωπιά του Ιρανικού καθεστώτος δεν γνωρίζει όρια. Η απειλή της εκτέλεσης δεν θα πνίξει τον πόθο του κόσμου για ελευθερία. Το Συνταγματικό Δικαστήριο του Βελγίου ανέστειλε συμφωνία με το Ιράν για ανταλλαγή κρατουμένων, ενώ η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ως καταστροφική κλιμάκωση την εκτέλεση του Σακαρί, απειλώντας με αντίπεινα. Θα φροντίσουμε να λογοδοτήσει το Ιρανικό καθεστώς για την ομή βία που ασκεί στον λαό του. The courage of the Iranian people is an inspiration to the world, especially the courage of the women, girls, youth of Iran who are leading these peaceful protests. Την ίδια ώρα, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος Τούρκου επιχειρηματία, κατηγορώντας τον ότι εξασφάλισε εκατομμύρια δολάρια εμπορευόμενος πετρέλαιο των φρουρών της Επανάστασης. Ο Σιτκί Αγιάν, στενός φίλος του Ταγί Περντογάν, μπήκε στην Αμερικανική Μαύρη Λίστα μαζί με τον γιο του και έναν έμπιστο συνεργάτη του. Η international reaction is important and I think what is happening is the Iranian government is probing by announcing one execution today to see how internally people will react. Και όλα αυτά την ώρα που δημοσίευμα του Guardian θέλει την Ιρανική αστυνομία να πυροβολεί εμψυχρό τις γυναίκες διαδηλώτριες στο πρόσωπο, το στήθος και τα γεννητικά όργανα. Στο ρεπορτάζ της Βρετανικής εφημερίδας αναφέρεται επίσης ότι η Ιρανική Οφθαλμολογική Εταιρεία καταγράφει εσκεμμένη τύφλωση των διαδηλωτών από τις αρχές με σκάγια από κυνηγετικά όπλα που χρησιμοποιούνται σε κοντινή απόσταση.